Αυτή η πράσινη οικονομία θα έχει δύο άξονες. Είναι αυτοί που θα την παράγουν και αυτοί που θα την καταναλώνουν. Μάλιστα. Αυτοί που θα την παράγουν θα είναι περισσότερο κερδισμένοι οικονομικά από αυτούς που θα την καταναλώνουν. Όλοι θα είναι κερδισμένοι, είναι ωφέλους-ωφέλους η σχέση, είναι win-win η κατάσταση, αλλά σαφώς αυτοί που θα παράγουν θα έχουν και το πρόσθετο όφελος ότι θα έχουν μπει σε μια πολύ μεγάλη αγορά. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε στην πρωτοπορία αυτής της υπόθεσης, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε όπως τα κάνουμε στο εσωτερικό της χώρας, να είμαστε παρόντες στη διεθνή διαπραγμάτευση, να αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή μας βοήθεια όπως το κάνουμε ήδη για να δώσουμε χρήματα σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Ήδη όταν ήμουν στον Παλί είδα τους Αφρικανούς, τις χώρες της Καραϊβικής και τα μικρά νησιωτικά κράτη, κυρίως Ειρηνικού και Ινδικού, για να τους δώσουμε βοήθεια για αυτό το σκοπό. Και οι δικές μας βιομηχανίες, οι δικοί μας κλάδοι και ιδίως η κλάδη της εξοικονόμησης ενέργειας, όλο δηλαδή το κομμάτι του οικοδομικού δυναμικού από το αλουμίνιο μέχρι τα οτιδήποτε άλλο, συν η ηλιακή ενέργεια, η αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας, μιλώ για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, για το ηλιακό air condition και άλλοι, να μπούμε πολύ δυνατά σε αυτή την πράσινη αγορά, την πράσινη τεχνολογία και τεχνογνωσία, διότι πρέπει να είμαστε εκεί, πρέπει να είμαστε στις καινούργιες αγορές. Τελείωσε η εποχή που περιμέναμε το μάνα εκ του ευρωπαϊκού ουρανού. Έτσι. Τώρα θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε το μάνα μόνοι μας. Ωραία. Λοιπόν, και να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, να δούμε λίγο τις εκτιμήσεις σας για τη φετινή χρονιά, γενικά για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Ποιες είναι οι απόψεις σας, αν θα διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης γενικότερα και για το χώρο των επιχειρήσεων, όπως το βλέπετε εσείς από τη δική σας θέση. Κοιτάξτε, ο ρυθμός ανάπτυξης θα διατηρηθεί, διότι έχουμε πάρα πολλά χρήματα ακόμη του τρίτου κοινοτικού πλαισίου. Έχουμε τον επενδυτικό νόμο, έχουμε, ο οποίος θα έχει πολλούς καρπούς το 8. Έχουμε ακόμη σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό την δημιουργία νέων κατοικιών. Έχουμε επίσης και τους καινούριους δρόμους, οι οποίοι τώρα είναι μεγάλες στην πραγματικότητα συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις και θα μπουν να αρχίσουν να γίνονται ακριβώς αυτή τη χρονιά. Οπότε για το 8 είμαστε σε καλή κατάσταση. Αλλά μακροπροθέσμως πρέπει να έχουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές, περιλαμβανομένων και εξαγωγών υπηρεσιών. Πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας. Πρέπει να αυξήσουμε την ποιότητα, να δώσουμε βάρος στην τεχνολογία. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε όλα όσα τα κοιτάγαμε λιγάκι εξ αποστάσεως. Υπάρχει μια πολύ ωραία γαλλική έκφραση, λίγο μπλαζέ, εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, ναι. Τέρμα αυτά. Υπήρχε ένας δισταγμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι κλειδί για το μέλλον της χώρας στα επόμενα χρόνια. Να ανασκουμποθούμε, να δουλέψουμε σκληρά. Οι ευκαιρίες είναι μπροστά μας, λίγο πολύ τις είπαμε. Οι δυσκολίες είναι μπροστά μας και να μην ξεχνάμε, από τώρα μέχρι το 2050 θα προσθεθούν στον πλανήτη 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Είμαστε 6, θα γίνουμε κοντά 8,5 ίσως 9, περισσότεροι στον αναπτυσσόμενο κόσμο και αυτοί θα είναι διψασμένοι για επιτυχία. Και εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια. Μόνο περπατώντας πιο γρήγορα από τους άλλους θα κερδίσουμε τις επόμενες δεκαετίες. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας φιλοξενήσατε στο γραφείο σας. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά, καλή δύναμη στο έργο σας. Καλή χρονιά σε όλους. Και θα χαρούμε πολύ σε κάποια από τις εκπομπές της επόμενης να ξαναπούμε πάλι. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Καλό βράδυ.